Λοιπόν, σήμερα είναι 16 Οκτωβρίου και είναι Ευρωπαϊκή Μέρα Επανεκκίνησης Καρδιάς. Έτσι το ΕΚΑΒ έχει σε όλη την Ελλάδα προγραμματίσει εκδηλώσεις, ώστε ο σκοπός μας είναι να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο στις πρώτες βοήθειες. Θέλουμε τον κόσμο να τον κάνει να καταλάβει ότι με τα χέρια του μπορεί να ξεκινήσει την καρδιά ενός αγαπημένου του προσώπου. Να μπορεί να βοηθήσει επομένως έναν συνάνθρωπό του να ανανύψει. Θέλουμε να τον μάθει να κάνει μαλάξεις, να χρησιμοποιεί, να κάνει εμφυσίσεις, να χρησιμοποιεί τον αυτόματο απεινιδωτή. Αυτά κάνουμε εδώ σήμερα. Το ΕΚΑΒ έχει ξεκινήσει ήδη και μαθήματα σε απλό κόσμο που τηλεφωνικά μας δηλώνει πλέον την θέλησή του να προεγγραφεί σε σεμινάρια που κάνουμε εμείς στο ΕΚΑΒ. Το τηλέφωνο που μπορεί να καλεί ο κόσμος είναι 44494, όπου εκεί θα μας λέει την θέλησή του και εμείς θα τον ειδοποιήσουμε όταν θα κάνουμε μαθήματα. Ο σκοπός μας, από ό,τι πάντως βλέπετε, ο κόσμος που έχει μαζευτεί είναι αυτός. Να μάθει ο κόσμος πραγματικά πρώτες βοήθειες. Σήμερα είμαστε εδώ με αφορμή την Ευρωπαϊκή ημέρα καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης. Οι εργαζόμενοι συμμετέχουν ενεργά στην πρωτοβουλία που έλαβε η διοίκηση του ΕΚΑΒ. Και δείχνουμε στους συμπολίτες μας της Λαμίας εδώ, δείχνουμε τις πρώτες βοήθειες. Γιατί με το σύνθημα ότι με τα χέρια μας μπορούμε να σώσουμε μια ζωή και μάλιστα έναν δικό μας άνθρωπο που θα είμαστε δίπλα, με αυτό το σύνθημα βρισκόμαστε εδώ σήμερα για να δείξουμε στον κόσμο αυτό που πρέπει να κάνει σε μια αντίστοιχη περίπτωση. Σήμερα, παιδιά, εκ μέρους των εσωστών και της εκπαιδευτικής ομάδας του ΕΚΑΒ Λαμίας, κάνουμε μια ενημέρωση προς τους πολίτες για την Πανευρωπαϊκή Μέρα της Επανεκκίνησης Καρδιάς. Πώς μπορούν οι πολίτες με τα δυο τους χέρια, απλά πράγματα, να κρατήσουν ζωή ένα δικό τους άνθρωπο. Εντάξει, με απλές κινήσεις. Αυτή είναι η ενημέρωση σήμερα. Και παράλληλα, τους δείχνουμε και λίγο τον αυτόματο εξωτερικό απεινιδωτή, που επιβληθούμε να μπει σε όλους τους δημόσιους χώρους. Γιατί τα ποσοστά επιβίωσης είναι πάρα πολύ μεγάλα. Όταν οι θωρακικές συμπιέσεις ανακαλύψουμε ότι δεν αναπνέει, κάνουμε και θωρακικές συμπιέσεις, θήκιο ΑΕΔ, στα πρώτα δύο λεπτά έχουμε 90% επιβίωση. Είναι πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Θέλω να το πετύχουμε για την πόλη μας. Αγωνιζόμαστε. Εντάξει, η εκπαιδευτική ομάδα του ΕΚΑΒ Λαμίας να δώσει αυτό το μήνυμα.